Καλησπέρα από το Σόνικα Αρίνα, Μπασκετάκη Σαλόνικα, θεσμό στο κυπέλλο. Σήμερα έχω φίλο μου, σήμερα έχω στο γραφείο μου, δεν έχω κάνει το γραφείο. Δημήτρη δεν θα πω το επίθετό του. Ούτε εγώ έχω πει το δικό μου το επίθετο. Ο Άρχοντα του Μουχαμπεδίου. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, να κάνουμε μαζί το παιχνίδι. Ετοιμάζονται για τον Τζάμπολ. Λοιπόν, έχουμε κουκάκι από Ρούκι Μπαλμπόα στο Τζάμπολ και το νούμερο 4 είναι ο. Τζαφέρης. Τζαφέρης. Λοιπόν, ο Τσαπάρας. Στον Δημητρή από τη γωνία. Σαν ζώνη μου φαίνεται η άμυνα των. Πω, 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 είστε αυτό, ε. Τι έβαλε, τι έβαλε. Απίστευτο. 0-2. Λοιπόν, ο Χρυσοβιτσάνος κατεβάζει τώρα για Ρούκι Μπαλμπόα. Ιστή άμυνα. Ζώνη μου φαίνεται για τη ομάδα. Όχι, μάλλον το μάνα που ακολουθεί ο Τσαπάρας. Εγώ Δημήτρη, να ξέρεις, βλέπω και το τακτικό κομμάτι μου αρέσει. Να βλέπω δηλαδή τι άμυνα παίζει μια ομάδα, τι άμυνα. Λοιπόν, έγινε το λάθος, κατοχή ξανά στους Φίνιξ, στο Φίνικα. Ήταν λίγο πέφτες πίσω λέει. Τώρα εδώ με μπερδεύει ο φίλος από, από τον πάγκο γιατί μου φάνηκε σαν ζώνη πριν. Επίσης, αλλά είναι man-to-man. Μια ομάδα έχει 4 αλλαγές, αλλά έχει 2. Αυτό θα παίξει το ρόλο του. Είναι λίγο ζόρι που βλέπω, ναι. Τρίποντο που αποφασίζει στην κορυφή, αστοχή, rebound ο Χρυσοβιτσάνος. Ο Ευρυπίδης, ο GM της ομάδας. Κατεβάζει την μπάλα. Man-to-man είναι, σίγουρα για το Φίνικα. Θα σας πω, δεν τους ξέρω. Παιδιά. Ωραία κυκλοφορία μπάλας, δεν τα κατάφερε να ρίξει το καλάθι όμως ο Ξάντης. Ο Δημητρίου που τον ξέρω θα πετάξει την μπάλα στο σώμα του Χρυσοβιτσάνου. Αλλαγή ζητάει ο νούμερο 9. Τι έπαθε ρε. Ξέρω, ο Καρατζάς. Ωραίο φέταγουέι, αλλά άστοχο από τον Πασακύρο. Ναι, Πασακύρος. Εκείνη η διακοπή για να γίνει αλλαγή. Είναι το τιμές της, είναι. Αντικαθίστατο. Ο Κωστής, όπως λέει η στολή. Ο Καρατζάς είναι με τον Κουλούζ. Ο Κουλούζ είναι ο νούμερο 32, όπως λέει η στολή του Κουλούζ. Είναι ο Κουλουζάκης. Άρα Κουλούζ. Ναι. Πώς λέω εγώ, ο Αλέξης που είναι ο Αλέξης. Δεν θα πω το φύλλο όμως. Λοιπόν, Χρυσοβιτσάνος. Κουκάκης. Προσπαθεί να παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει με χουπ και τελείωμα. Θα στοχίσει. Rebound από Βασιλείο. Ο Τσαπάρας διαγώνια πάσα μακρινή στο Δημητρίου. Μπάσκετ βγάλει τον πλημμυριασμό αυτό. Πολύ ωραία κυκλοφορία του μπάλα. Ο Τσαπάρας από 45 μίλε τρίποντο. Άστοχο. Rebound για Ρούκι Μπαλμπόα με τον Κουλουζάκι τον Ισοφιάνο να τον βάζει. Να δίνει πανέμορφο το Χρυσοφιάνο που σαν τρένο δεν κατάφερε όμω. Καλό τρέξιμο όμω σχετικά. Σαν το κεντρικό διάδρομο. Ο Πασακύρος. Ναι, ο Πασακύρος, σωστά. Δημητρίου, από Βασιλείου. Goal foul. Όχι, όχι, όχι. Μόνο foul. Δύο βολές. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας θα δείτε το Βασιλείο, έτσι λέγεται. Φιλανθρωπία. Έτσι λέγεται, στην μπασκετική αργό, η γραμμή των ελευθερών βολών. Την έβαλε, όχι. Εν τω μεταξύ, πολύ ένταση στο παιχνίδι, από την αρχή. Εντάξει, ομάδα είναι, δεν είναι εδώ μπάσκετ παραδείγμα Δημήτρη. Εδώ είναι μπάσκετ με βαθμολογική σημασία και το καθεξής. 0-3 το σκορ. Λοιπόν, αυτός είναι ο χωρίς στολή, άρα είναι ο Μπακρατσάς. Ωραία, πώς θα έχουν γράψει εδώ. Μίτσο, χωρίς φανέλα, Μίτσο, χωρίς φανέλα, Μπακρατσάς ή Μπακρατσής. Το 34, ε. Θα σας πω μετά, θα μου πεις μετά. Ο Πασακύρος. Η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή του φίλου. Εκεί μπορούσε να δώσει πάσα. Ναι. Το όχι, γιατί διορθώνω λίγο στο. Στα social. Στα social των Χρυσοβιτσάνων που δεν τον έβαλα. Ωραίο drive του Δημητρίου, αριστερό σκουπ τελείωμα λίγο. Και 0-5, καλό ξεκίνημα για το Φίνικα. Η Ρούκου δεν έχω βρει ακόμα φόντο. Ο Χρυσοβιτσάνος, ωραίο spin γύρισμα. Ωραία το μικρό. Καλάθι. Θα το γράψω για highlight.
Πάσα του βιασμού Δημητρίου. Κρατάει σταθερό, βγάζει. Τώρα γράφει highlight εδώ, θα δείτε. Ας πω έξανε, καταφύγει παραμένεις τους Φίλικα. Οπα. Φάουλ. Γιατί κούνησε ο σώμα του Χρυσοβιτσάνου. Ο Φίλιγκαλ με τον Πασακύρο. Το νούμερο 4 είναι ο Τζαφέρης. Τρίπα τον Πασακύρο σε 2-8. 6-23 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Φίλιγκαλ έχει βγει πιο καλά. Ο Κουλουζάκης. Στον Τσάνα γίνεται λάθος όμως. Αμίστευτη πάσα, ο Πασακύρος, αμίστευτο. Άμα το βάλουν είναι πάση highlight. Πώς πας πίσω πλατικά, ο Δημητρίου δεν τα κατάφερε. Ωραία, με την έννοια ότι θα ήταν πάση highlight. Ο Χρυσοβιτσάνος. Ωραίο drive. Από τον Τσάνα. Πασακύρος τώρα, 3-2. Τρίποτο στον εμβολιασμό. Άστοχο. Ο Τσαπάρας, από τη γωνία. Δεν συμφωνείτε. Μπασαχύρος. Ωραία. Crossover. Φάουλ θα μιλά του Κολουζάκη. Είναι το τρίτο ομαδικό. Από Ρούκι Μπαλμπόα. Κανένα ο Φίνικας. Ό,τι τι λέω. Τι να μην λέω. Όχι, είναι κανένα ο Φίνικας. Τι να λέω. Έπαστα. Ναι. Ο Μπόρος. Ωραία. End one. Όχι. Ωραία. Είδες τι ωραία έκαψε. Πήρε το φάουλ ο Πασακύρος από την πολύ ωραία πάση του Τζαφέρ και δύο βολές. Ωραίος παίκτης στο 5. Σ' αρέσει, ε. Ωραίο παιχτάκι, ναι. Δες το, δες το. Θα κάνει και το... Για αυτά είναι τώρα καθένας την βολή, έχει το δικό του τρόπο. Αστοχή. Έχει από μακρύ είναι, έτσι. Ναι, εννοείται. 2-8. 2-9. Με μία στις δύο για τον Πασακύρο, το νούμερο 5. Ότι μπορούσε να τις βάλει και τις δύο άμα ήταν 100% συγκεντρωμένος. Δεν μου φάνηκε συγκεντρωμένος, δεν μου φάνηκε απλά ότι ήταν η πρώτη του απόπειρα από την Καμπρογολόγη. Χρυσοβιτσάνος. Άστοχος του Κουπαλμπό, ο Κουλουζάκης παίρνει επιθετικό rebound, αστοχή, ο Ξάνης νέο επιθετικό rebound, δεν έπρεπε να δώσει την μπάλα εκεί. Έγινε το λάθος, baseball του Τσαπάρα στο Δημητρίου, θα πάει σε 1-2 ενός με το αριστερό και ο Δημητρίου δεν τα καταφέρνει. Να σου πω ότι Δημητρίου έχει και τα δύο χέρια. Ναι, είδα το αριστερό το έκανε πολύ με μεγάλη άνεση. Ναι, άρα δεν είναι αριστερό χέρα. Όχι, 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 αλλά μπορεί να πάει και με τους δύο. Ο Χρυσοβιτσάνος θα παίξει και εντό με τον Κουλουζάκη. Ωραία πάσα, ωραία σκέψη ήταν, ωραία σκέψη. Έχει εκτέλεση όμως. Με αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα και ο Τσαπάρας να έχει την πάσα. Πολύ ωραία διαγώνια πάσα στήσους. Κάτω από τα πόδια τρίπλα του Παπα-Βασιλείου δεν τα καταφέρνει. Ο Κουλουζάκης τώρα και στον Παλούμπα θα πάει σε 1-2-1. Σε ανοιχτό γήπεδο. Καλή άμυνα του Τσαπάρα. Ωραίο. Ωραίο καλά. Καλή και άμυνα. Δύσκολο, δύσκολο. Λες ήταν για δεύτερο καλά για τον Παλούμπα. Δύσκολο καλά. Και ο Τσαπάρας θα κατέβασε με την μπάλα. Τρία στάβος. Για να δούμε τι σύστημα θα είναι στο 3. Choosing είναι. Διαμάντη. Άμα το είδες. Καταλήγει σε πικ ερώ με τον Πασακύρο. Να δίνει στον Παπα-Βασιλείου που έδωσε το πικ. Από Βασίλη στο Πασακύρο. Ο Δημητρίου, drive. Δεν θα καταφέρει να καλάσει. Επιθετικό rebound Τζαφέρης και από την Ρούκη Μπαλμπό κάνει το time out. Ο Δημητρίου, εύκολο πουλάβα από τη γωνία, δίποτο, άστοχο. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Ούτε τώρα. Αλλαγή, ο Δημητρίου του ζήτησε. Λάθος Τζαφέρης. Πασακύρος, 3-2. Έχα πει ο ενδιασμός αυτός, ναι. Τσαπάρας, καλάς και θα έχουμε time out. 4-11, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε το time out των Ρούκη Μπαλμπόα, γιατί βλέπουμε το Φίνικα να έχει πει πολύ καλά στον δεκάλο το σχέση με τους Ρούκη Μπαλμπόα που ψάχνουν ακόμα τις λύσεις, επιθετικά καταβάζει. Χρυσοβιτσάνος, παίρνει screen από τον Μπακρατσά. Παίρνει την μπάλα αυτός, ωραίο face-up. Ωραίο σφράγγι από την γωνία. 6-11 βιώνει. Δεν φοράει μπλούζα, αλλά την πάει... Άρα, εγώ το σχολιό μου είναι ότι με το time out μπήκανε πιο συγκεντρωμένοι στους επίθεσης και πήγανε σε μια ορθολογική επίθεση. Αν και το 35 στους φίλους τον είδα αυτός εδώ. Τρίποντο, άστοχο. Τον είδα από το ζέσταμα, έπαιξε. Είναι
δώσει ο Νίλης ο Γιάννης. Ωραίος, ωραίος. Δεν θα γυρίσει εδώ, να βλέπουμε μαζί από παρέα. Μακρύς ο Σιμεωνής, ε. Έχεις δει χέρια. Ναι, ναι, έχει μακρύς. Ο Τσαπάρας τρίποντο. Άστοχο, είναι πολύ καλό. Ο Κουλουζάκης τώρα έχει σημαντικά. Άγωμα θα πλησιάσουν το κύπαλο. Ευκαιρία τους. Θα πλησιάσουν σε απόσταση σημείας κατοχής. Αν πετύχουμε τρίποντο, δηλαδή 8-11 να πέσει στις 3. Ή αν πετύχουμε τρίποντο, θα πέσει στις 2. Ο Πακρατσάς, ο Κουλουζάκης, ο Τσάμψης. Έτσι στα όρια πάλι με το χρόνο. Ναι, 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 όντως. 3 δευτερόλεπτα. Rainbow shoot. Δύσκολο σούπα. Σούτ και δίνει ο χρόνος, δεν είχες χρόνο. Γιατί το μάλανε τρίποντο όμως, ήταν τρίποντο. Τρίποντο το μάλανε. Όχι, θα δούμε, θα διορθωθεί. 8-11, η επόμενη. Σιμεωνίδης. Drive. Πάσα ωραία έξω, kick out στον... Στον Καλάνο. Ωραίο πράγμα αυτό. Είναι αυτό που σημαίνει για την πλευρά. Αυτός ο Σιμεωνίδης έβαπτης, αυτός θα σταματήσω. Είναι και μακρύς, θα ξαναλέω, δες, δες τι χέρια έχει. Για το μπάσκετ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Ο Κουκάκης, πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραία καλάθι, ε. Old school, εμπειρία. 10-13. Ο Τσαπάρος κατεβάζει τώρα για Φίνικα. Πάπα Βασιλείου για 3, άστοχο, rebound ο Ξάνθης. Το Κολουζάκι θα πάνε σε σεταρισμένη επίθεση τώρα. Κάποια τα παθαίνει, σιγά σιγά. Ο φίλος μου Δημήτρης εδώ αναρωτιέται πώς μαθαίνω. Είναι θέμα συνήθειας. Μην σε αγχώνει. Κάποιους ξέρω. Κάποιους ξέρω. Τώρα όμως είναι και κάποιοι παιδιβόλοι. Τώρα εμείς κάνουμε εδώ... Ας επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Ο Πακρατσάς. Λάθος όμως. Αουφ, τα παιχνίδια παραμείνει στην πρώτη φορά. Πάλι ξαναπέστε. Στα όρια της λέξης επίθεσης. 3,3. Δεν ξέρω άμα το κάνεις και εμένα ή... 3,3. Χρυσοβιτσάνο σηκώνεται. Άστοχος θα πάρει το αμυντικό rebound. Πάσα του διασμού Σιμεωνίδη στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης pull up. Άστοχο. Άμα φάνε καλά και εποχή, άκουσα τα timeout της ο Φίλικας. Αν και τελειώνει ο χρόνος. Το μεγαλό τους αφούς μεγαλύσουν και το δεύτερο μεγαλό. Το Χρυσοβιτσάνο το Γαλάνη. Πάει στο post, ωραία ενέργεια, δεν τα καταφέρνει, rebound για το Φίνικα, Τζαφέρης, 4-2 είναι, Σιμεωνίδης, Παπαβασιλείου, δεν τα καταφέρνει. Έχουμε τώρα παιχνίδι 2 κατοχών, δηλαδή από μία και δεν μπορεί να έχει γίνει κάθε μάδι, για να δείξει το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα δικαιολογημένα έχουν την επίθεση. Χρυσό Βιτσάνος. Φάουλ έγινε τελικά. Οπότε θα έχουμε ένα νέο χρόνο. Από τα οποία θα πάει στο 14. Θα σου λέω και τα... Θα τον κατώ του κανονισμού. Ο Χρυσό Βιτσάνος θα κάνει ρεμμένα φορά από την πλάγια γραμμή. 14-23 για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Έχουν κι άλλους φάουλ. Έχουν άλλα 3 να δώσουν. Κουκάκης πολύ ωραίο, running floater. Δεν ξέρω αυτό. Τσαπάρας, 10 δευτερόλεπτα, 8, 5, φάουλ, κακό φάουλ για την Εβελέση, συγκεκριμένα μαδικά. Ήτανε φάουλ. Για να δούμε, σου βάλε. Είναι καλός. Εγώ πιστεύω θα τη βάλει, γιατί σίγουρα μία γιατί είναι καλός παίκτης. Ενώ το έχει το σκοράρισμα. Να αυτό που κάνουμε. Έχεις ωραία αντίληψη. Ε, το ξέρω, δεν είναι θέμα αντίληψης. Αν το γνωρίζεις το παίκτη. Ναι, σε έχω ξανακάνει. 10-14. Στον προηγούμενο παιχνίδι μας θα μείνει και βγει πέτσο MVP. Σόπα, ρε. Ας το έχεις στη δεύτερη, άρα του κάνεις αμυντικό rebound. Από εκεί, από εκεί. Να το δείξουμε τώρα για τα παιδιά που γράφουν στατιστικά, να το έχουμε. Ζουμάρουμε εδώ. 10-14. Ρούκο Μπαλμπόα, Φίνικας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, ντέρμπι. Επιστρέφουμε για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. 10-14. Τι αλλάξανε. Τι εννοείς. Κάτσε να δούμε. Ο Αντριάν μπήκε. 44 από Ρούκο Μπαλμπόα. Θα τα βγούμε στην ώρα. Τώρα δεν θα κατσώ να δω.
χερσογράφος, χερσοβιτσάνος, είναι 44 που μπήκε σίγουρα. Αυτός είναι ο Πακρατσάς, ο Κουκάκης, Dream Shake, πω, από την κίνησά να τον αυτοί, ε. Dream Shake, ποιος τον έχει κάνει αυτή, γιατί κάνουμε και εγώ αυτή την κίνηση όταν παίζουμε έξω. Dream Shake λέγεται το μάτια ξάρι. Ναι, ας το έχεις μάτια. Dream Shake, γιατί λέγεται. Είναι το Dream Shake, ήταν μια κίνηση που καθιέρωσε ένα συγκεκριμένο παίχτη, για μένα το καλύτερο σέντρο που έχει βγάλει το μπάσκετ ποτέ, το Χακίμ Ολάζιν. Το Παρασίπουλ ήταν τα Dream, ο Χρυσοβιτσάνος στη στοχή, ο Χακίμ, το Παρασίπουλ ήταν ο Χακίμ The Dream. Άρα το Dream Shake είναι αυτή η κίνηση. Shake, Dream και όλα μαζί. Είναι το Shake, το Shake του Dream. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή άμα την έκανα εγώ αυτή την κίνηση θα βγαίνει μου χαπέντη. Μπορεί, αλλά θα λεγόταν πάλι Dream Shake. Γιατί έτσι πλέον είναι στην μασκετική αργό, έτσι λέγεται η κίνηση. Αστόχησαν οι φίλοι. Ο Θήνης ωραίες οι κυκλοπαιδικές γνώσεις και του μπάσκετ και... Επέλαση. Ναι. Λοιπόν. Δίστηση. Ο νούμερο 32, ο Κουλουζάκης. Κοιτάει σκρίς, Χρυσοβιτσάνος. Κλειστές άμυνες βλέπω όμως, Μίτσο. Οπότε και τα σκιν δεν ξέρω αν βοηθάνε. Γιατί όταν σε περιμένει άλλος πίσω, δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνει σκιν. Όσο το να κάνει ένα σπάγιο από μέσα από εσύ. Πάμε και λίγο ο χρόνο. Αστοχή. Γρήγορη επαναφορά από τη στιγμή. Ναι, η Ρούκη Μπαρμπάμπαν στο πολιτικό είναι εύστοχο σχόλιο. Έχουν παίξει πολλές επιθέσεις στα όρια της Λίξης. Σημειώνει ήδη τώρα για το Φίνικα. Ωραίο φενταγό η άσκοπο όμως από τον νούμερο 11 είναι ο Πολυνόπουλος. Οι Φίνικς κάνουν γρήγορη επαναφορά. Ναι, πάνε σε πιο high tempo το παιχνίδι σε σχέση με τον Τρικολού. Παίζουν πιο σοριαρισμένα έτσι. Βλέπουμε πάλι, δηλαδή πήγαν στα λίγη, πάει ήδη στα 10. Ο Σοβιτσάνος, Κουκάκης, προσποιείται. Ο Σοβιτσάνος 5, πάλι βλέπεις. Εσύ το είπες πρώτος, στα όρια. Ανανέως χρόνος φυσικά για να βρήκες τα φάγη. Με κάποιον τρόπο, μαγικό τρόπο, καταφέρνουν και την βάζουν την μπάλα στα... Ναι. Κάπως. 10-14 το σκορ, να πούμε. Ας το έχεις ο Αντριάν. Ο Αντριάν είναι νούμερο... Ο ζωγράφος. Προδικά το 2 θα είναι 2 ψηλή πάνω. Ένα χόρν. Ξέρεις το χόρν στο σύστημα. Όπου με φλερ screen έγινε, τώρα σου λέω εγώ τα τακτικά. Το Παπασιλείου για 4-45. Ωραίο σουτάκι. Αυτό το pullback όλο δεν τα καταφέρνει όμως. Να πετύχει το καλάθι. Άρα έχουμε δύο συνεργασίες, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Μήπως είναι αδέρφια ρε. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ο ζωγράφος τον Πακρατσά, ο οποίος είναι στο χ. Ωραίο από τον Παπα-Βασιλείου. Ο αγαπημένος Μπασακύρος επιστρέφει, το 5 που σας αρέσει πολύ. Για Φίλικα. Και φαίνεται και μικρός έτσι, δηλαδή είναι ένα σχετικό μέλλον. Και πάμε. Ναι, ναι. Τρίποντο άσκοπο, πάω το κουκάκι είναι πολύ καλός. Κουκάκι είναι το γαλάνι. Είναι ο θρύλος του λιχός. Είδε πως δεν είναι το φάουλ. Έχει να κάνει με την πρόθεση. Ναι. Στο λόγιο επειδή παίζουμε και στα λεφτά. Τι, άμα φτάσει από το φάουλ και σε κοιτάνε από το ούφο. Δεν είναι. Το μπάσκετ έχει αρκετά και κανόνες και κανονισμός. Νομίζω ότι το κύριο κουκάκι είναι πολύ καλό. Αυτό έχει αλλά δεν χρειάζεται να το λε και είναι αυτή τώρα. Εντάξει, το δε, το όπω θε. Εγώ θα το λε. Ο Κουκάκης, ο Γιάννης, έχει έναν γιο ο οποίος δεν έχει έρθει. Αυτοχής. Τελειώνει πάνω στο γράφος, ο Χρυσοβιτσάνος. Πω, πω, τι ωραίο σκύβο. Εγώ την ομάδα την έχω ξαναδεί, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η μέρα της. Ναι, μπορεί, μπορεί. Συμφωνείς τύπος να μιλήσω με 45, όχι, ξέρει πάνω ο Χρυσοβιτσάνος. Αλλά δεν είναι η μέρα της, εγώ βλέπω ότι εννοείς τα τελειώματα. Κάτι γίνεται στο τέλος, τώρα δεν ξέρω. Τι ωραία γίνεται, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί λόγω 28 να δεν ξέρω. Χρυσοβιτσάνος. Στον Κουλουζάκη. Χρυσοβιτσάνος. Τρίποντο άστοχο από τον Πατσά. Η κατοχή όμως για... για τον Ζουλίκη Μπαλμπά, ο Φίνικας παίρνει time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε, είχαμε time out του Φίνικα, επίθεση έχουν οι Ζουλίκη Μπαλμπά, έχουν 14 δευτερόλεπτα χρόνια επίθεση με επαναφορά από την τελική γραμμή από την baseline. Ο Χρυσοβιτσάνος, το Μουλουζάκι. Δίπλα κάτω τα πόδια, ο Ξάντης.
Ωραίο γύρισμα, δεν τα καταφέρει, rebound ο Σιμεωνίδης. Δίνει στον Βασακίνο. Πάλι γρήγορη επανάσταση. Γρήγορα γίνεται η πρώτη πάση. Ωραίο το λοιπόν. Πούλα του τρίποντο. Λοιπόν, άκουσα να μην πάει σχετικά με το κουμπί. Ο ζωγράφος από την Ρίγκη Μπαλμπούα στο σκριν έπαιξε Άις. Πάγο. Τι σημαίνει, αρνείται να φάει το. Όχι, αρνείται να φάει το σκριν. Δηλαδή, στείλει το ζώο του με τέτοιο τρόπο να πάει ο παίκτη αντίθετα από το σκριν. Ο ψηλό του Φινίκα, το νούμερο 11, ο οποίο είναι ο Πολυνόπουλο, αμήνυσε έκανε. Ρισκριν έκανε. Έκανε repeat για να μπορέσει να πάρει το σκριν τελικά ο άλλο. Ο Πασακίνο αφηγήθηκε τον Πολυνόπουλο, κάνει το 10-15. Τι ωραίο σου την φόρμα. Του είπα, ωραία. 10-16 είναι σπάσιμο με καρπού. Το που λέτε, 10-16. Χρυσοβιτσάνο. Το μαρκάριο Γαλάνη. Παλιά. 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 Σημεωνίδης. Ωραίο drive, δεν τα καταφέρνει όμως. Rebound ο Ζωγράφος. Κεφάλι του Σημεωνίδη με το σώμα. Όσο και διαμαντήρεται το έκανε. Όχι, όχι, είναι σε κίνηση. Το έκανε το φάουλ, δεν το έκανε αυτό. Το έκανε, το έκανε. Το έκανε. Και εγώ έχω παίξει. Μπάσκετ. Έτσι, σε παρκέ. Και εγώ έχω διαμαρτυρηθεί. Εκείνη στην έξαρτη βαθμό που ήταν, αντιλαμβάνεσαι. Είναι σκομμένα και μια φορά είναι σε κίνηση και να βρίσκουμε την κίνηση. Θα το δει και στο βίντεο και θα το καταλάβει ο Σημειωνίδης ο Γιάννης. Κουλουζάκης, Χρυσοβιτσάνος. Τρίποντο από τη γωνία, άστοχο. Rebound, επιθετικό από τον Ζωγράφο που πάει σε drive. Πολύ ωραία. Στον Ισπανιάτσα. Μην μπορούσε να σηκωθεί. Κουλουζάκης, τρίποντο, άστοχο. Rebound αμυντικό. Μασακύρος. Ωραία, λοιπόν, τρίπλα. Σημειωνής τρίποντο 45, εύστοχο! Και πολύ άργησε, και πολύ άργησε. Λοιπόν, έτσι απαντάει ένας παίχτης. Στον εαυτό του πάνω απ' όλα. 16 ήταν. Σωστά. 16. Ο Ξάνθης, αστοχή, πάνω από τον Νόπουλος. Βασακύρος. Το τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου δεκαλεπτού έχουμε περάσει. Σημειωνίδης εκεί ο Λοφέντερος. Ήτανε φάουλ. Ο πρόεδρος Χρυσοβιτσάνος είχε το δίκαιο, το σκέφτομαι να είναι ο Γαλάς, Πανόπουλος. Μπάκρα τσάνσα στο εκεί, rebound αμυντικό Πολυνόπουλο. Ο Τσαπάρος επέστρεψε πολύ ωραία στο Σημεωνίδη. Πολύ ωραία σκι πάσα στην απέναντι πλευρά, στο weak side στη γωνία. Τρίποντο του Σημεωνίδη, συνεργασία με δύο Σημεωνίδηδαν. Ωραία μπάσκετ. Τσ' άρεσε, είδες πως περάσει πάρα από μία πλευρά στην άλλη. Αν και πρέπει να πατούσε στη γραμμή, ήταν λίγο δύσκολο. Όχι, όχι. Δεν πατούσε. Είδες όμως πόσο ωραία μεταφέρει την πάρα από μία πλευρά στην άλλη. Έτσι είναι ωραία, από μία πλευρά στην άλλη. Την δυνατή στην αδύνατη. Ο Ζωγράφος. Δύσκολη ενέργεια. Τσαπάρας παίρνει το μετικό rebound. Ρακία τρίπλα, δηλαδή πίσω στην πλάτη. Πολύ καλός και πασέρ, έτσι. Και εκτελεστής. Τσαπάρας. Τώρα ζώνη μου φαίνεται άμυνα. Τρίποντο, άστρο, Πολυνόπουλο. Πάλι. Τώρα νομίζω ο Δημήτρης πρέπει να την γυρίσουν την άμυνα στη ζώνη 2-3. Ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Ήρθε την Παλμπόα. Ο Ξάντης στην επίθεση. Ωραία. Ο give and go παίξε. Έτσι πάσε κόψιμο. Δεν τα κατάφερε ο Κουλουζάκης. Παίρνει το φάουλο όμως ο Ξάντης και δύο βολές. Ωραία. Πείσμα. Έχει πείσμα αυτούς. Ναι. Πείσμα. Κοίτα γενικά στο ζωγραφικό. Είναι δυνατή η Παλμπόα. Έχουν πάρει αρκετά επιθετικά rebound. Αλλά πρέπει αυτό να μετουσιωθεί, δηλαδή να μπουν πόντι. Θέλουν το σκοράρισμα. Θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα... Ναι. Ας το δεις την πρώτη, πες το. Μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο. Θα σου πω, κοίτα. Εγώ δεν μ' αρέσει να κάνω γρήγορες προβλέψεις με ποια είναι το μπάσκετ, το σύγχρονο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, οι διαφορές... Το 14, 15 και λεφτά, να τρέχω τα πουλιά στην ίδια. Παλιά, μιλάμε τώρα τα Nike, με 8 πόντους να προηγούσουν, έλεγαν οι άλλοι τελείως στο παιχνίδι. Ενώ τώρα βλέπεις, έχει ανατρέπει τις διαφορές, γιατί είναι θέμα... Έχει αλλάξει το μπάσκετ, γίνει πιο γρήγορο, παίζει με περισσότεροι παίχτες. Δεν κύριε, από ό,τι κατάλαβα, οι αλλαγές είχαν και οι δύο
πάγο εδώ μέσα. Έχει πάγο. Ο Κουλουσάκης. Οπότε αναγκαστικά. Δωματιάκι. Δωματιάκι. Εδώ. Δεξιά. Έχει μέσα στο ψυγείο πάγο. Δεν μπορώ να σκοθώ τώρα επειδή κάνω μετάβαση. Άμα θες σηκώνομαι. Έχω εδώ. Μω, ωραία μπλοκ. Καπάρα, ε. Πάσα. Πάσα κύρος. Κόφι. Πάλι. Άλλο τριποντάκι. Πολύ ωραία περνάνε την μπάλα. Μια μπλοκ. Βλέπω το μέλλον. 10-29. Θέλω να σου πω και τον καφέ άμα θέλεις άλλο. Δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά δεν πειράζει. 10-27 το σκορ. Οπότε τώρα οι Μπέργκες ναι. Θα πρέπει να παίξουν αυτοί οι 5 άλλα 20 λεπτά, έτσι. Έτσι. Α, βγήκε ο Κράβος, βγήκε ο... Αυτό σου λέω. Ναι, άλλο θα το γυρίσω σίγουρα στη ζώνη, Τσαπάρας. Δεν είναι μεταφορά γιατί σταμάτησε τρίπλα. Σιμεωνίδης. Πολυνόπουλος. Πασακύρος. Ωραία πάσα. Σιμεωνίδης για τρεις. Έχεις μάτι, έχεις μάτι, ε. Ναι, ρε φίλε, πώς είναι. 10-30, στο σύν 20. Πολύ καλό προπονητή για Φίνικα. Από τα 5 λεπτά, ναι, πάνε. Από το ζέσταμα πάνε. Ω, τις μισθούμενες, ας μας αρέσει, ναι. Τρίποντο άσπρο από το κολουσάκι, ναι. Πότε δυνάμεις έχουν τώρα δύσκολο αυτό που παλέψουν, ναι. Κάνε γρήγορα για πρώτη φορά. Τι πνευμόνια... Κοίτα, μα τους συμφέρει το γρήγορο που συμφέρει. Τι πνευμόνια έχουν όμως, έτσι. Δηλαδή, στέλνουν πάνω κάτω 20 λεπτά να σταμάτα ή... Όχι, η ίδια λάθος. Με αυτό που έχουμε μια παίξη, παίζουν όλοι, τώρα έχουν γίνει αλλαγή. Όταν θες να παίξεις, δεν είναι καν. Θέλεις, μέσα από τις θες. Οι Μπέργκες τώρα εδώ είναι σαν να το παράξενο. Όχι. Απλά έχουν το ψυχολογικό σοκ των τραυματισμών. Ναι. Και το ότι γεγονός ότι βρίσκονται τόσο πολύ πίσω. Θα τους βοηθήσει σίγουρα η ανάποδο του Μητρόλου. Που θα ηρεμήσουν. Ο Τσαπάρος, ωραία τρίπλα. Λάθος. Φάλ του Τσαπάρα. Οι Μπέργκες, οι οποίοι πρέπει να κλείσουν το δεύτερο δεκάλεπτο όσο καλύτερα γίνεται, να ηρεμήσουν στο γήπεδο. Βρίσκονται αρκετά πίσω, ναι, αλλά υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Ο Ξάνθης θα στοκίσει, ριμπάντο ο Πασαγύρος. Πάρσε πλημμυριασμό στο Σιμεωνίδη, ο οποίο με πλάγιο βήμα θα στοκίσει. Δεν πήγε προς τα μέσα. Ναι, δεν έκοψε όλο. Ξάρεσε όμως πως πρόφησε την μπάλα Πασαγύρος, το 5. Ναι, ήταν πολύ γρήγορο. Ωραία η άμυνα, Κουλουζάκης θα την κρατήσει, όμως είναι πολύ ωραία reverse τρίπλα. Σταματάει την τρίπλα, ναι, πεθυνήν δύο κατοχώρους, σωστά. Ο Πακρατσάς, 5-4, ο Ξάνης, ωραία προσκύνεται. Γιατί δεν σηκώθηκε όμως. Ο Τσαπάρας τελευταία επίθεση για το Φίνικα που έχει 8 ευρώ, προσπαθεί να τρέξει, 7. Ο Τσαπάρας. Έμπειρο, το πιέντο καλάθι κάνει το 10-32 και έτσι θα κλείσει το... Θα το δείξουμε. 10-32 Rookie Balboa Φίνικας, επιστρέφουμε μετά την ανάποδα. Επιστρέφουμε για την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου. Ο Φίνικας έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, 10-32. Οι Rookie Balboa είναι και άτυχοι, έχουν δύο τραυματισμούς, έχουν μείνει 5. Δύο αλλαγές είχαν και οι δύο μετανίστηκαν. Βέβαια, man to man παίζουνε, δεν παίζουνε ζώνη. Η μπάλα περνάει στον Τζαπάρα, στο Κι. Η μπάλα για τον Μπαλμπόα, την έβγαλε ο Τζαφέρης. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω ανταγωνισμό. Εντάξει, δεν είναι όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν κακές βραδιές και εβδομάδες. Πιστεύω ότι ακόμα μπορεί να κοντά. Ναι, εννοείται. Είναι οι ατυχίες πολλές φορές, πολλά πράγματα παίζουν. Σε τι μέρα βρίσκεσαι, πουλα βίπο το άστοχο. Θετικό κουκάκι, το πουλα πίτα να πέσει τον Μπακρατσά. Ο κουκάκι, η μπάλα θα παραμείνει στον Ρόγκι Μπαλμπό που έχουν 9 δευτερόλεπτα για να εκδώσουν την επίθεσή του με παραφορά από την τελική γραμμή. Σημειονίδης πάντω, ε. Σε κουράζει, εντάξει. Είπαμε, είναι μια ομάδα που παίζει με ανοιχτό ροτέσιο και δεν μπορεί να παίξει χάιτε με το παιχνίδι. Για όλο χρόνο. Λουζάκης, δεν τα καταφέρνει. Πολύ ωραίο. Μετράει. Βρήκε Στεφάνη, παιδιά, βρήκε Στεφάνη, βρήκε. Μετράει. Βασίλη. Μετράει.
Μπήκε, βρήκε Στεφάνη, παιδιά. Πάμε. Βρήκε Στεφάνη. Μετράει. Το είδαμε, ναι. 12-32, ωραίο τύπ στην μπάλα έκανε. Ναι, έκανε πολύ ωραίο τύπ. Όχι, μπάλα βρήκε Στεφάνη, μέσα φέτο. Ναι, ναι, πάμε. Τώρα μπορεί από εκεί να μην φαινόταν. Τζαμπάρα. Ναι, όχι, ο διαιτητής που ήταν από κάτω το πήρε, αλλά ο άλλος ο διαιτητής που ήταν από πάνω δεν είναι πιο καθαρά. Δημητρίου. Ο Κουλουζάκης. Λάθος πάσα, κλέβει ο Τζαφέρης. Δημητρίου, εθνιδιασμός θα πάρα. Ωραίο καλά. Έχουμε χτυπήσει καταστάσεις transition, είτε με τρίποτα είτε με τίποτα. Γιατί και τα τρίποτα που συνολούν ψαρές πολύ, ήταν σε κατάσταση transition με τρίποτα, έτσι. Το transition δεν είναι μόνο βάζω lay-up, είναι και... Βάζω και τρίποτα, βάζω είναι κατάσταση transition, δηλαδή γρήγορη μεταφορά που είναι άμυνα στην επίθεση. Λάθος πάσα ψυχογράφο, κατοχή... Όχι, όχι, ο Δημητρίου, μπράβο του, το παραδέχεται ότι ακούμπησε. Μπράβο του. Το λέει, το λέει. Μπράβο του, μπράβο του. Πόσα ήταν, θυμάστε, παιδιά, τα δευτερόλεπτα. 14 βάλε. 14, παιδιά, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, το βρήκε εγώ έτσι πολύ. Παραδέχτηκε, ωραία. Και μπράβο του, έτσι. Ζωγράφος, Μπακρατσάς. Ξάντης. Ζωγράφος, ωραίο πουλάπ. Άστοχο, αριστερό χειρός. Τσαπάρας, ξέρεις την τοπούλα πέρα, δείτε. Ναι, να δούμε ένα εμβλιασμό. Πόδι αποτρέπει τον εμβλιασμό. Έξυπνο πόδι, βέβαια. Το πούλα ψού, ξέρεις τι είναι. Είναι μετά από τρίπλα. Έτσι λέγεται, πούλα ψού. Άλλο είναι jump stop, jump shot. Πούλα είναι σούτα από τρίπλα. Το πούλα είναι μετά από τρίπλα, ναι. Το οποίο, ξέρεις, στο σύγχρονο πας πολύ ωραία επαναφορά μπάλας, έτσι. Ωραίο κόφτη του Τσαπάρα. Το οποίο, ναι, τρομερή. Εδώ, το οποίο στο σύγχρονο μπάσκετ, το pull-up shoot, δεν παίζεται πάρα πολύ, δηλαδή μετά από τρίπλα. Περισσότεροι παίξαμε αυτοί είναι με floater και τέτοια. Γιατί πλέον έχει πάει το παιχνίδι σε shoot μακρινής απόστασης. Cut and shoot. Πιάνω και σουτάρω. Κουκάκες από το elbow. Το elbow, ξέρεις τι είναι. Δημήτρη, εγώ τώρα σου κάνω επιμόρφωση. Το elbow, ξέρεις το σημείο είναι. Elbow είναι ο αγώνας. Το elbow είναι και το σημείο μεταξύ 45-45 μήνες. Πάσα από το Βασιλείο. Τι πάσα έβγαλα, Δημητρίου, ε! Βλέπουμε, το βλέπουμε. Σ' αρέσει, ε! 12-38. Αφιερώνει, αφιερώνει. Πού αφιερώνει, γιατί? Αφιέρωσε, έκανε έτσι. Στο κορίτσι του, το είπε. Είναι, γενικά να ξέρεις, ο Παπαβασίλειου είναι παίκτης που αφιερώνει στην κάμερα. Ας το έχεις στη βολή, όμως. Και πάνω στο κεφαλό. Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει. Καρβούλα μάλλον. Ξέρω εγώ. Θα το ρωτήσουμε μετά. Πλάγιο Δέλτα. Θα το ρωτήσουμε μετά. Μπορεί να είναι το όνομα της κοπέλας. Για την κόρη του κάτι. Τη κόρη του. Για την κόρη. Ωραία, θα μας πει μετά. Θα το ρωτήσει εσύ βασικά. Θα το ρωτήσει. Θα το ρωτήσει. Ζωγράφος. Δίποτα από τη γωνία ο Μπακρατσάς άστοχο. Επιθετικό rebound. Δεν καταφέρει να πετύχει το putback. Κουκάκι. Φάουλ, Τζαφέρη και δύο παιδιά του Κουκάκη. Λοιπόν, τώρα εγώ θα παίξω στις μάκες. Για πάμε ρε Άλεξ. Πουτμπακ, ξέρεις τι είναι. Πουτμπακ. Πουτμπακ. Πουτμπακ, τι είναι το πουτμπακ. Πουτμπακ είναι όταν παίρνεις το παιδικό ρεμπάμπ και ξανασηκώνεσαι. Πουτμπακ, δηλαδή... Ίδιος, δηλαδή σου πάει. Όχι ο ίδιος, η ίδια ομάδα πουτμπακ, ότι ξαναπηγαίνω να βάλω καλάθι. Ο Κουκάκης ωραία εμβολία στο εκεί. 13-38. 7 και 11 τελειώ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Κουκάκης, ωραία καμπύλη, ωραία καμπύλη, 2 στις 2 βολές. Δημητρίου. Πήγε να βρει τον Γαλάνη. Είχαμε deflection στην μπάλα, deflection ξέρεις την, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Όταν δεν κλέβει την μπάλα, απλά παρεμβαίνει το χέρι. Τζαφέρη στον Δημητρίου, για να δούμε θα πάει στο ωραίο. Και γνώ, γι' αυτό είναι αγαπημένα. Είναι παίκτης που με πουλα που παίζει ο Δημητρίου. Αυτά πουλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μετά από τρίπλα. Μπράβο. Και γενικά ο Δημητρίου παίζει με πολύ πουλα. Ο Κουλουζάκης. Θα τους μάθεις. Μην αγχώνεσαι, σιγά σιγά. Και εγώ δεν τους ήξερα. Το Δημητρίου τον ήξερα γιατί έχουμε παίξει αντίπαλοι στο παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε προπονηθεί και στην ίδια ομάδα για μία μέρα. Αστοχή ο Νιόν, σοβαρά.
ο Ξάνθης. Και με τον Παπαβασιλείο έχω παιχνίδι που αφιέρωσε πριν, ναι. Ο Τσαπάρας. 6,5 λεπτά ακόμα δεν γιώσω το τρίτο δεκάλεπτο. Τσαπάρας. Βλέπεις είναι κλειστή άμυνα, οπότε το σκηνή δεν, δεν χρειάζεται καν. Το αλεύθερο σου ότι υπάρχει, χωρίς να το δουθείς και. Και ο Τσαπάρας. Είναι καλό σπέρ. Δεν μετράει, λέει, γιατί λέει, δεν μπήκε κατευθείαν. Ναι, ήθελε να μπήκε. Εδώ λέω να πέσει το Ρόντο Ράπτορ σε τελικούς με είπα να χοροπηδήσει 5 φορές και... Ο Ξάνθης. Time out ήταν λίγο την Μπαλμπόα. Κουκάκης. Πολύ ωραία κίνηση με το αριστερό. Φέρε Τσαπάρας. Πάσα μπέζι προς τον Δημητρό. Λιβόνι εδώ. Λιβές, λέει, τελείωμα στο χει. Αλλαγίζει τα δημιουργία. Είναι με τον εαυτό τα βάζει κάθε φορά που μεχάνει. Ναι, ναι, είναι λίγο αυστηρό στον εαυτό. Ναι. Το που λένε σήμερα, το καταστήμι στην Ελλήνη. Φίλος μου στην Ελλήνη. Καλά, φίλος ούτε μεταφορικά έτσι. Time out, έχουμε πιο λίγο. Επιστρέφουμε εδώ το time out. Η κατοχή είναι στο Σουρού του Μπαλμπόα. Κουλουζάκης κατεβάζει. Ξάνθης. Μπακρατσάς, τρίποντο από τις 45 μοίρες. Το φτερό, έτσι. Το Πουλένς πήρε το rebound του Σημειονίδης. Γυρίζει από Βασιλείου, στον έτερο Σημειονίδη μπάλα. Τζαφέρης, pull-up. Έστοχο. Πουλένς μετά από τρίπλα, pull-up. 14-43. Εντάξει, είναι η μέρα του ο Φίνικας είναι... Εκλεπισμένο το 19, μπορούσα να δώσει πάσα και δεν του δώσω. Εντάξει, ναι. Okay. Λάθος. Εντάξει, έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Μπορείς να το πω και το γεγονός ότι βγήκε το παιχνίδι και το γεγονός ότι έχουν δύο τραυματισμούς από τους 7, έχουν μείνει 5. Σημειονίδης, δεν έχει τίποτα. Εντάξει. 14-46. Φλερτάρει με τον Πέτσο MVP. Τι λες, θα βγει ο Πέτσο MVP. Από την Τζαμποζέστα. Θα βγει. Από το Ζέστα με MVP. Βέβαια, ξέρεις τα στατιστικά δεν έχουμε το σκοράρι, αλλά θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω είναι φαβορή, είναι το φαβορή σίγουρα για να βγει ο Πέτσο MVP. Για μένα ρε φίλε, Κουκάκης, θα παίξουμε πλάτη. Ωραίο γύρισμα, ωραία ενέργεια. Θετικό rebound, όχι τέλα. Για μένα ο παίχτης, για τις παίχτης, καθορίζει ανάλογα με τις προσπάθειες που παίρνει και πόσα καλά θα βάζει, έτσι. Για φτωχεία. Ναι, ναι, είναι σταστικό. Ο συγκεκριμένος που έχει πάρει 6 προσπάθειες και έχει πάρει τις 5. Έχει καλό field goal. Field goal, ξέρεις τι είναι. Ο κακός εγώ εδώ, το παίζω ξέρω όλες. Τσαπάρος τρίποτα, άστοχο, το field goal είναι το πόσα δίποτα και τρίποτα. Είναι τα δίποτα και τα τρίποτα, δεν είναι πολλές. Είναι τα καλάθια εντός πεδίου, δηλαδή χρόνου που τρέχει. Ενώ οι βολές είναι νεκρός χρόνος. Ωραίο τραπ, ωραίο. Πάρα λίγο το λάθος, Ξάνθης. Ωραίο drive, δεν τα καταφέρνει όμως. Λυπάμαι το Τσαπάρας. Λίγο ρε παναφορά πάλι. Ωραίο Ωραίος από Βασιλείο. Δεν τα καταφέρνει, λυπάμαι το Κουκάκι. Ζωγράφος. Στον. Μακρατσίκα. Ναι, μπαγκρατσίκα. Ναι, ναι, γιατί κόλλησα. Δεν τα κατάφερε. Τσαπάρας. Πάπα Βασιλείου. Τσαπάρας. Σημειονίδης. Τρίποντο. Άστοχος. Rebound το Μπακρατσίκας. Ξάνθης. 3 και 15 είναι τελειώσει το τριμπλετάκι. Όταν περνάς καλά, περνάει γρήγορα η ώρα. Άρα, τώρα περνάει γρήγορα η ώρα. Λοιπόν, ο Κουκάκης στον... Πού να χτυπήσει την μπάλα. Τσαπάρας. Από Βασιλείο, τρίποντο. Ψήκνω μου τρίποντο, ωραίο σου εκεί. Άστοχο. Rebound από τον Ζωγράφο. Στο λέει γράφει η Αντριάννη. Ξέρεις, η Αντριάννη ήταν στο Ρόκι. Ήταν... Όχι, είναι, από... είναι η γυναίκα του Ρόκι. Α, στο Ρόκι, ναι. Στην ταινία. Ναι, ναι, ναι. Τη λεγόνται Ρούκι Μπαλμπόα. Ναι, κατάλαβα. Άρα Αντριάννη είναι από εκεί, σίγουρα. Για να δεις πάντως όλοι φέραν έτσι
γεροδεμένα παιδιά. Και μπασκετική είμαι, απλά σήμερα τους βγήκε το παιχνίδι. Παίρνει το φάλο ο ζωγράφος, δύο βολές. Δεν ζωγήκε το παιχνίδι και ήταν και δύο τραυματισμούς. Από τις 7 πήγαινε στους 5. Ήταν άτυχη μέρα είναι. Εντάξει, δεν τελειώνει το πρωτάθλημα, το κύπελλο, γιατί κύπελλο είναι σήμερα σε μια νίκη. Έτσι και όσοι έχουν στο προηγούμενο παιχνίδι κερδίσει, να τα έχουν μια νίκη, οπότε... Είναι ένας παραθώνιος. Ας το χείρος ο γράφος, αριστερόκυρες. Ναι. Με ωραίο shooting form. Ωραία μηχανική δέστημα. Ναι. Ωραίο σπάσιμο καρπού. Ωραίος. 15 στα 10, ξεκολλάνε οι Ρουκυμπαλβό μετά από ώρα. Σιονίδης. Στον Τσαπάρα. Τσαπάρας θα πάρει πίσω τον Παπαβασιλείου, θα παίξουν το pick and roll. Αυτός εξτρά πάσα στη γωνία, αστοχή. Αλλά παίρνει το δικό ρημπάλα, αλλά κρύβει την μπάλα, την Τζαφέρης. Κάνει το λάθος. Ο ζωγράφος για Ρουκυμπαλβό κατεβάζει. Δεν τα καταφέρνει, ρημπάλα του Τζαφέρης. Στον Τσαπάρα. Χαμογελάει η Ρουσένα. Σιμεωνίδης. Καλό. Όχι αυτή τη φορά. Μην ξαναμιλάω γιατί... Εντάξει, το τέχασε ένα σιγά το πράγμα. Ματιάζει. Ο ζωγράφος. Θυμάται και το άλλο που λένε σου. Ο Ξάνθης. Ου, γράμμα. Ναι. Νόμιζα ότι βρήκε χέρι αλλά ήταν η μπάλα. Ναι, και εγώ το ίδιο. Αφού το διαμαντήρι και κάνω άλλο, σημαίνει ότι ήταν η μπάλα. Σημειώνει skip πάσα, τι λέγεται skip πάσα, Δημήτρη. Ωραίο. Αυτή η πάσα πώς λέγεται. Αυτή η πάσα σκαστή. Αυτή η πάσα. Αλλά ωραίο κόψιμο. Περίμενα άλλη ορολογία. Περίμενα ορολογία. Θα σου πω, υπάρχει pocket pass στο pick and roll και η bullet pass. Λοιπόν, η προηγούμενη ήταν skip pass. Η skip pass είναι αυτή που πηγαίνει από την κορυφή σε drive, balls, balls, drive προς τη γωνία. Ναι. Μια πλευρά στην άλλη βασικά. Skip pass. Ο ζωγράφος pull up τρίποντο άστοχο. Ο Πόπο Βασίλειο το rebound, ο διασμός στο ζωγράφο, είναι από τον Σιμεωνίδη, εύκολο. Ακόμα δύο πόντε από καταστάσεις του διασμού. Έχουν πετύχει πολλούς πόντους από καταστάσεις, transition η ομάδα του Φοίνικα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, εκεί τους συμφέρει να πάει το παιχνίδι, έτσι. Η Bulldog είναι πέντε άτομα έτσι. Η Μπαλμπόα. Ναι. Είναι η Μπαλμπόα, ναι, όχι, τα παιδιά μπράβο τους που... Δεν είναι η Μπαλμπόα. Μπράβο τους που προσπαθούν, έτσι. Δεν τα παράτησαν. Ναι. 15-48. Κουλουζάκης. Ξάνθης. Τελειώνει πάλι ο χρόνος. Θα προλάβει. Η μπάλα για Φοίνικα που έχει 22,3 για να εκδηλώσει. Επίσης είναι ο καθένας που απομένει για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τσαπάρας. Ο γράφος θα κάνει σκόπιμο φάουλ, γιατί είχαν να δώσουν φάουλ τον Κιμπαλμπά. Είναι το μόλις ο δεύτερος ομαδικός και έχουν να δώσουν άλλα δύο, αν θέλουν. Γιατί στα πέντε ομαδικά είναι που πηγαίνει στη γραμμή των δεύτερων βολών. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα φάουλ αυτά, Δημήτρη, στον μπάσκετ. Τα λέγω έξυπνα φάουλ, έχουν να δώσουν φάουλ χαμηλά, δηλαδή να μην δώσει τους άλλους βολές. Παπα Βασιλείου, Τσαπάρας πάει για φάουλ. Σιμεωνίδης. Όχι. Θετικό rebound, λοιπόν, να δείξουμε το σκορ για τα παιδιά που γράφουν στατιστικά. 15-48. Νομίζω θολή είναι η εικόνα, κάτσε λίγο να δεν θα το ξεχωρίσουν. Το ξεχωρίζουν τώρα. 15-48, Ρίκι Μπαλμπόα, Phoenix Basketball Club. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, το τέταρτο. Ρίκι Μπαλμπόα, Phoenix Basketball Club. 15-48, ο Phoenix θα πάρει τη νίκη. Οι Ρούκοι Μπαλμπόα έχουν μία νίκη, από ό,τι μάθαμε. Ο Φίνικας έχει μία ήττα, άρα θα πάνε στο 1-1 και οι δύο ομάδες. Η Μεωνίδης πήρε τον rebound στο άτομο του Κουλουζάκη. Ο νούμερο 11 είναι ο... Ναι, ο Πολυνόπουλος. Ο Σιμεωνίδης θα στοχίσει στο τρίποντο. Τον μάτιαξε ο Δημήτρης, ο φίλος μου εδώ, τον Σιμεωνίδη. Από όταν έχεις τον πενείς φουλ, έχει χάσει τρία τρίποντα. Σοβαρά μιλάω. Τρίποντο από τον Παπαβασιλείο, άστοχο, rebound ο Μακρατσάς για Ρούκι Μπαλμπόα, Κουλουζάκης, ζωγράφος Ξάνθης τώρα, και οι δύο, και ο ζωγράφος και ο Ξάνθης είναι αριστερόχειρες. Πάλι τελειώνει ο χρόνος, τρία, Μακρατσάς τρίποντο, άστοχο,
την μπάλα για Φένι, κανένα δεν πήγε Στεφάνη. Οπότε τώρα δεν έχουμε ένα έστρο. Λεωνίδης. Το αφαγείρο. Σιμεωνίδης. Είμαι εσύ ρε φίλε. Τρίποντο εύστοχο το που λένε σου. Μπήκε. Πασακύρος. Το άλλο σου που λένε, το νούμερο 5. Ναι, μπήκε. Μετά με το 51. Τι έχασα, εγκλημάτισα, τι έχασα. Έχασε τρίποντο από ένα από τα δύο που λένε σου. Γιατί τα δύο που λένε σου είναι το 5 και το 35, έτσι. Okay. Πασακύρος και Σιμεωνίδης. Ο Κουλουζάκης. Τρίποντο από την κορυφή. Άστοχο, rebound από Παπαβασιλείου. Θα βγάλει την baseball, θα δώσει ψύχραμα στο Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδης. Ωραία πάσα. Πασακύρος. Βάρα. Μολυνόπουλος, λάθος. Η κατοχή όμως. Πιέζει, ε. Στο Φίλικο. Φίλικο. Ωραία, 14 είναι. Ωραία. Ο Μπασακίος ο Παπαβασιλείου. Ο Παπαβασιλείου. Πολυνόπουλος. Μπασακύρος. Ακόμα 7 δευτερόλεπτα. 5. Ωραία πάσα στην απέναντι δύναμη πλευρά. Ο Σιωνίδης θα στοχίσει. Και η μπάλα στο Σουζούκι Παλμπόα. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Φτου, φτου. Τον έφαγε. Φτου, φτου. Εντάξει, τώρα μιλήσουμε για έχουμε αυτά, βέβαια, γιατί ο Μάλλον παίρνει την νίκη, έτσι. Είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι αυτό. Έτσι. Ο Ζωγράφος. Λάθος πάσης στο μπουκά και δεν την περίμενε. Νομίζω ότι δεν είναι καλό το spacing. Και συνεννόηση. Και κακό spacing, δηλαδή άμα ο μπουκάκης ήταν πιο κοντά στο τρίποντα, αυτή η πάσα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Ο Μπασακύρος. Δεν το βάζει. Τρομερό footwork. Και χέντρου, γιατί είχα μπει στην μπάλα. Έχουμε για μετάδοση, γιατί δεν έχουμε μετάδοση. Έλα, θες να κάνεις. Έχω και τον φίλο τον Δημήτρη σχολιασμό. Οι δύο αγαπημένοι παίκτες, έχουμε Πέτρο Τσαπάρα. Οι δύο αγαπημένοι παίκτες είναι Πασακύρος και Σιμεωνίδης στο 35ο Σιμεωνίδης όμως. Ο Γιάννης. Βέβαια τον Γιάννη τον έχει πάει από τότε που είπε ότι είχαν τρίποτα. Είχαν τρίποτα και έχει τρίποτα. Σε σειρά και ψάρωσε εσύ. Για πες. Την πήρα την νίκη. Ο Παπαβασιλείου να σου πω δεν ήξερα ότι. Βασικά, μάλλον και εσύ δεν το ήξερα ότι το κύπελο δεν είναι νοκάου. Είναι όμιλη. Το κατάλαβα όταν είδα το πρόγραμμα αυτό. Εσύ το κατάλαβα. Αυτό δεν το ήξερα. Λέει νομίζω ότι παίζει την πρωτάθλημα. Ωραία. Ζωγράφο. Α το κλείσει την πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Όχι ευστοχή. Ο Ζωγράφος κάνει το 16-51. Πάσα κύρος. Συντονίδης. Ναι. Δύο βολές για τον Πολυνόπουλο με το νούμερο 11 από το Φένικα. Κάτσε, κάνουμε και λίγο Μουχαμπέτ. Ναι, να πω εδώ στο φιλοθεάμον κοινό ότι η αγαπημένη λέξη του φίλου μου του Δημήτρη είναι το Μουχαμπέτι. Πιστεύεις θα τη βάλει τώρα αυτή, ναι. Ναι, γιατί η πρώτη ήταν καλή. Άρε φίλε, δεν πέσεις, ρε φίλε. Εντάξει, τι. Φαινόταν, 16-52. Η διαφορά έχει φτάσει σε μεγάλο. Εντάξει, έχει κρυθεί προπόλου το παιχνίδι, είναι διαδικαστικό χαρακτήρα. Εντάξει, τώρα τα παιδιά ό,τι δυνάμεις έχουν και μπράβο τους που προσπαθούν μέχρι τέλους. Δεν τα έχουν παρατήσει και παίζουν κανονικότατα, έτσι. Δεν κάνουν καρία. Ναι, δεν κάνουν καρία. Ο Κουκάκης θα κάνει ωραίο πουλα που θα πετύχει το καλά. 18-52. Εντάξει, τα παιδιά τώρα οι άλλοι είναι 9. Αρνητικό πλεονέκτημα. Του έχει βγει το παιχνίδι. Οι άλλοι έχουν μείνει 5 με 2 σημαντικές απώλειες και τραυματισμούς. Δεν είναι αυτό τώρα πράγμα. Και όντως το παίζουν με σοβαρή προσέγγιση παρά τη. Μπασακύρος για 3. Μάλιστα εκεί. Έχει πάρει τη σκητάλη από τον Σιμεωνίδη. Το ένα σου που λένε έχει πάρει τη σκητάλη από το άλλο σου που λένε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα derby MVP, έτσι. Μπέτσον MVP, ε. Derby. Ναι. Γιατί είναι Μπέτσον MVP στο μπασκετά. Είναι επίσημος χορηγός. 18-55. 5-50 να τελειώσει το παιχνίδι. Κουλουζάκης. Πακρατσάς. Βασαγγίος παίρνει το rebound, τρέχει. Πόδι. Αλλά είναι σωστή πάσα αυτή που πάει να κάνει, σκαστή. Ναι. Για να βγάλει εφημιασμό. Έκανε μια πυρουέτα ο
Ναι. Σταματήσει. Σαν τα κουνάκια στο ποδόσφαιρο, ήταν σταματημό, έτσι. Ναι, ο Ροναλντίνο ήταν επιθετικός. Εγώ θα έλεγα Αλεσάνδρο Νέστα. Λοιπόν, ο ζωγράφος. Με το κακό του χέρι, αστοχή για την αριστερόχειρα. Ναι, όμως ήταν μεγάλη άνεση. Ναι, μα έχει, είναι καλός παίκτης. Μπασακύρος. Time out, με την παρόλα, να πάρουμε ανάσα, εντάξει, λογικότατο. Σημεωνίδης, Πάπα Βασιλείου, φάουλ δύο βολές. Άρα θα έχουμε time out πριν από αυτό. Πριν από αυτές. Επιστρέφουμε στο πολύ λογικό. Επιστρέφουμε. Στο παιχνίδι ήταν δύο βολές για τον Πάπα Βασιλείου, τον Γιώργο. Έστω έχεις την πρώτη, κάνει 18-56. Ναι. Και ωραία καμπύλη, ε. 18-56. Από Βασιλείου. Πω, τι καρμός είναι αυτός. 18-57. 18-57. Κουλουζάκης. Ζωγράφος. Πακρατσάς. Ωραίο τίποτο. 20-57. Εντάξει, καβάλα έκανε και πράγματα, έτσι, τώρα βέβαια. Αυτό είναι, αυτό το τρέμα θέλουμε, έτσι. Πάνω απ' όλα είναι η διασκέδαση και να μην τραυματίζεται, γιατί είχαμε και δύο τραυματισμούς. Πώς σημαίνει αυτό εκεί. Σε 2-5-9, αλλαγή. Ο Τζαφέρης στη θέση του Πάπα Βασιλείου. Ο Μπακαρτζάς την επαναφορά. Ο Σιμεωνίδης θα κάνει deflection. Ωραίο. Deflection. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το deflection ξέρω πότε το Δημήτρη στην πασχετική ορολογία όταν είχε έρθει ο Πιτίνος στον Παναθηναϊκό. Γιατί έπαιζε πολύ deflection. Αυτό τώρα γιατί είναι παράδοση. Και δες. Ναι. Καλά, δες. Γιατί πήγε το πόλι του μέσα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτό. Ο Πασακύρος το λεβάζει. Πες το λίγο ξεχνιδιό στο παιχνίδι. Κέρα το λέω. Αστοχή ο Πολυνόπουλος, καλή άμα το κουκάκι, έτσι. Τι είναι αυτό. Πολυνόπουλος. Ζαφέρης. Ό,τι να είναι λέω. Οι Ρούκοι Μπαλμπόα έχουν πείσει και εγώ λέω... Γιατί ασχολούμαι με άλλο πράγμα τώρα. Ζαφέρης τώρα. Άλεξ, εσύ τώρα πιστεύεις. Πάσε κύριο, πες το. Θεωρείς, βάσει τις μπασκετικές σου γνώσεις. Εντάξει, θα δούμε. Και αντίληψεις. Ναι. Εάν αυτές οι δύο ομάδες ναι. παίζανε μία άλλη μέρα ναι. με άλλες ναι. συνθήκες ναι. και περισσότερες επιλογές αλλαγές από ναι. την ομάδα του Μπαλμπόα, το σκορ θα ήταν διαφορετικό. Πολύ πιθανό. Σίγουρα δεν θα ήταν αυτή η διαφορά. Ναι. Γιατί, δες λίγο. Στο μπάσκετ είναι η μέρα. Πέρα από τη... μέρα, τα ρόστερ. Κυριακή. Ναι, ωραίο ανέκδοτο. Τη μέρα που βρίσκεται μια ομάδα. Γι' αυτό βλέπει, α πούμε, και στα υψηλότερα επίπεδα. Ναι. Ομάδες που κερδίζουν μια φορά με 30 να πάνε και να χάνουν. Γιατί το μπάσκετ έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Βασακύρος. Αυτό ήθελα απλά για να ακούσω. Ναι. Έχει αλλάξει το μπάσκετ, Δημήτρη. Όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες πλέον. Και είναι θέμα μέρα. Ο Βασακύρος. Δεν κάνει έρμο. Ήταν εκτός ισορροπίας. Ναι, ήταν εκτός ισορροπίας. Δεν είχε πατήσει. Η Ρούκη Μπαλμπόα. Αχ, θα μπει στον κάτω. Παραλίγο. Θα πάρουν λίγο. Παραλίγο. Κάτοχή της μπάλας. 3 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Φίλιππας. Ο Φίλιππας. Μπάσκετ από το κλαμπ. Η ψυχολογία. Θα πάρουν την πρώτη συνήθεια των τεστών του κυπέλου. Έχει μεγάλο ρόλο. Ναι, φουλ. Φουλ. Άμα του πάει και ένα παιχνίδι που είναι καλά. Ναι, άμα αυτό είναι. Άμα τραβώσει. Έχουμε βιασμό. Σιμεωνίδη, Μπασακύρο. Σαν σε προπόνηση, καλάθι. Δεν είναι βήματα, είναι zero step. Δεν είναι ζύρω τώρα, είναι την ώρα που μαζεύει την μπάλα. Εγώ βήματα θα έλεγα. Ναι, εγώ βήματα θα έλεγα. Είναι... Εσύ τώρα λες gather step. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Εγώ δεν NBA, αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για παντού. Και εγώ βήματα θα το έλεγα. Ό,τι ισχύει στο NBA όσον αφορά τον gather step ισχύει και στις FIBA rules, θα ξέρεις. Ναι, το gather step είναι όταν ο παίχτης την ώρα που μαζεύει, πιάνει, πάει να πιάσει την μπάλα, εκείνη τη στιγμή κάνει βήμα. Αυτό το βήμα θεωρείται βήμα. Zero step, gather step. Είναι το βήμα το οποίο μαζεύω την μπάλα. Όχι, ακριβώς, ακριβώς. Ήταν παλιά, ήταν φύμωρα. Ναι. Βασακύρο, με ωραίο handling και ωραίο football. Στον Σιμεωνίδη, ο Σιμεωνίδης. Αστοχίζει, τσαφέσαι από την κορυπάν.
το λεγόμενο σκουπίδι όπως λέει στο μπάσκετ, το 3rd bounce. Ωραίο Πολυνόπουλος από την κορυφή που κάνει το 20-23. Τώρα λες, έχουμε περάσει το τελευταίο τρίτο. Φίνικες, Αιγυπτιακοί Φίνικες. Λες, ε. Αιγυπτιακοί, τουλάχιστον. Ξέρω εγώ γιατί λέγονται Φίνικες, αλλά γιατί έτσι κατεβαίνανε στην, να παίξουν στην κάθε πλάσμα. Ήταν ομάδα... Ναι, ναι, είναι ο Φίνικας. Είναι της περιοχής η ομάδα. Τι κάτι του Φίνικα. Έχει παίξει σε διάφορα, αλλά εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία. Απλά να ξέρεις, είναι της περιοχής, ξέρεις την περιοχή του Φίνικα. Ναι, ρε, ναι. Από εκεί, πώς το λέγονται. ΑΕ Φίνικα, το λέει και η μπλούζα έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, βέβαια τώρα είναι μπάσκετ από το Φίνικ, μπάσκετ από το κλαμπ, γιατί στο μπασκετάκι. Ας το έχει ο Σιονίδης. Ήρθε και η επόμενη ομάδα. Όχι, ήρθε ο επόμενος για την δύσκολα. Αλλά εδώ είναι... Άμπρε, φίλε. Έχετε παίξει μαζί στην παραλία. Πήρα από εδώ. Τα είπα το, έχουμε επιστρέψει πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο, ένα λεπτό και τέσσερα λεπτά. Ο Μπαρσακύρος θα ανεβάζει. Στο Σιμεωνίδη. Σιμεωνίδης. Ωραίο καλά. 22-63. Αμερικάνικη προσπάθεια. Το χρόνο, το χρόνο. Θύμισε η κόρη της από Αμερική. Ξανά τις για τρεις. Ας το εκεί. Κράζουμε γιατί θέλουμε να γίνεται καλύτερα. Σιμεωνίδης. Φάουλ του Κουλουζάκη. Χαμηλά. Πασακύρος. Pull-up. Step-back. Σωστό. Step-back δεν ήταν. Step-back δεν είσαι δίκιο. Το pull-up βέβαια είναι μετά από τρίπλα. Ήτανε step-back pull-up. Pull-back. Όχι pull-back. Θα στο έχει ο Κουλουζάκης το τρίπλο. Αλλά μ' αρέσει που με διόρθωσε. Τελευταία επίθεση λογικά δεν θα κάνουμε τις τέλειες. Ναι. Απλά θα περάσει το κέντρο. Ναι, ναι. Πρέπει. Όχι, όχι. Θα την αφήσει την μπάλα λογικά. Και θα δώσω χέρια. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Τυπικά περιμένουμε την Πόρτμαν της Λήξης. 22-65 ο Φίνικας. Δικαιότατα. Βρήκε Μπαλμπό. Δεν τους πήγε καλά το παιχνίδι. Αφύρωπο, αφύρωπο. Και το δείξουμε. Δεν θα πούμε καλό βράδυ γιατί έχουμε συνέχεια εμείς εδώ. Οπότε επιστρέφουμε για το επόμενο παιχνίδι.